Ζωντανεύει πάλι ο εφιάλτης των σκουπιδιών σε όλη τη χώρα λόγω της τριήμερης απεργίας των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που εξήγηλε υποέγωτα. Αφορμή αποτελεί άρθρο του αναπτυξιακού νομοσχεδίου το οποίο επιταχύνει την είσοδο ιδιωτών στους τομείς καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού μέσω σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τους Δήμους. Τους συναδέλφους επικρατεί μια αναστάτωση γιατί με το επίμαχο άρθρο που, του υποδιαβούλευση νόμου τώρα, του αναπτυξιακού νόμου που κατεβάζει η κυβέρνηση προς ψήφιση, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης ανάθεσης σε ιδιώτες των έργων της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού και του πρασίνου. Ενδεχομένως να έχουμε κατάργηση θέσεων που να σημαίνει απολύσεις. Αναβρασμός επικρατεί και στο Δήμο Ηρακλείου, ενώ λόγω της μη αποκομιδής των απορριμμάτων για τρεις ημέρες, η Λότζια επευθύνει έκκληση στους πολίτες προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση, ώστε να διατηρήσουν στο βαθμό του εφικτού τα απορρίμματα στο σπίτι τους μέχρι την ολοκλήρωση της απεργίας. Προχωράμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις τουλάχιστον στους άμεσα θυγόμενους κλάδους για το επόμενο 48ωρο, Τρίτης και Τετάρτης, και την Πέμπτη σε μια καθολική συμμετοχή στην απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία για το σύνολο των εργαζομένων ΣΟΤΑ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στους εργαζόμενους, γιατί δεν γνωρίζουμε καταρχήν τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει ένα ακόμη σημείο του Ηρακλείου και μάλιστα λίγα μέτρα από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Εν τω μεταξύ, δραματική παραμένει η κατάσταση σε αρκετές γειτονιές του Ηρακλείου λόγω αυτοσχέδιων χωματερών, με τους δημότες να διαμαρτύρονται. Και σε ευαίσθητα σημεία έξω από το ένατο δημοτικό σχολείο επικρατούν αυτές οι εικόνες. Αυτά να τα πείτε στον κύριο Δήμαρχο. Άσχημο είναι τώρα από εκεί και πέρα. 10 μέρες δεν έρθει ένα φορτηγό να τα πάρει, είναι απαράδεκτη. Πρέπει να κοιτάξουν την υγεία μας, να βάζουν και τον ασβέστη και να βάζουν τα πάντα. Και στην πλατεία Τσαλένιου, αυτοσχέδια χωματερή συμπληρώνει ήδη έναν μήνα στο επίμαχο σημείο, με δημότες να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εδώ γίνεται ο χαμός. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Κουνούπια, κατσαρίδες, μποντίκια μπαίνουν μέσα. Μας παίρνουμε τηλέφωνο, ξαναπαίρνουμε. Τη μια μας λένε δεν έχουμε πετρέλαιο, την άλλη λέει δεν έχουμε προσωπικό. Εμένα μου είπαν να λέω στους ανθρώπους να μην ρίχνουν τα μπάζα εδώ, τα αυτό. Θα κάθομαι εγώ να γίνω χωροφύλακας. Συνέχεια παίρνω παγίδες και πιάνω τους μποντικούς.